συμβάσεις για πρόκριση θέλει να θέσει το ΑΠΟΕΛ από τον πρώτο κιόλας αγώνα απέναντι στη Μίτιλαντ απόψε στις 8 και οι παίχτες του με τις εμπειρίες που κουβαλούν φαίνεται να μπορούν να μετατρέψουν το όνειρο ξανά σε πραγματικότητα. Παρά το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις ευρωπαϊκές του διοργανώσεις, η ομάδα του ΑΠΟΕΛ ξέρει πάντα πώς να πετυχαίνει το ζητούμενο και γι' αυτό άλλωστε δεν είναι τυχαία η παρουσία του στους ομίλους του Champions League τα τελευταία χρόνια. Σε δηλώσεις του προπονητής του ΑΠΟΕΛ Ντομίνγκος Πασιένσια, τόνισε ότι η ομάδα του βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης, αλλά πιστεύει ότι με μια καλή εμφάνιση μπορεί να κάνει τη διαφορά και να μεταφέρει τη μάχη για την πρόκληση στη Λευκοσία. Για μένα, ανέφερε, ένα καλό αποτέλεσμα είναι η νίκη και για αυτήν προετοιμάζω την ομάδα μου. Ο προπονητής της ομάδας δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα και κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να πάρει θέση ο Βάτερμαν με τους Αστίθ, Καρλάου, Σέρτσιο και Αλεξάνδρου να είναι φύλακες της άμυνας. Στο κέντρο θα δούμε τους Βινίσιους και Μωράης, ενώ ο Μακρύτης θα διατηρήσει ένα πιο ελεύθερο ρόλο. Βάντερ, Τεβιτσέντη και Λεάλ στην κορυφή θα αποτελέσουν την επιθετική τριπλέτα του ΑΠΟΕΛ. Για να παρακολουθήσουν τον αγώνα και να είναι δίπλα στην ομάδα τους, ταξίδεψαν πέρα από 150 οπαδοί των Γαλαζοκυτρίνων και αναμένεται να κάνουν αισθητή παρουσία τους. Η αντίπαλος του ΑΠΟΕΛ δείχνει ιδιαίτερο σεβασμό στην ομάδα μας και για όλη την εβδομάδα ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος της χώρας είχε εκτενή ρεπορτάζ για την κυπριακή ομάδα και τις επιτυχίες της στην Ευρώπη. Τονίζοντας πόσο επικίνδυνος αντίπαλος είναι και καλώντας τη Μίτιλαντ να τα δώσει όλα στο γήπεδο για την νίκη και την πρόκληση.